κοριτσιά, σήμερα θα κάνουμε ένα haul, ένα βιντεάκι haul. Μόλις γύρισα σπίτι από H&M, οπότε όλο το haul θα έχει να κάνει με τα H&M. Βασικά, H&M πήγα για να πάρω ένα δωράκι στον ανιψιό μου και η κακούργα η θεία πήρα ένα μικρό δωράκι στον ανιψιό μου και πήρα άλλα 80 ευρώ πράγματα για εμένα. Τόσο καλά. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η τεράστια η σακούλα. Έχει μέσα ρούχα και καλλυντικά, θα σας δείξω και το δώρο του μικρού. Δεν ξέρω βασικά τι παθαίνω, αλλά για εμένα, κορίτσια, τα H&M είναι μαγαζί που όταν θα μπω, ξέρω ότι θα αγοράσω. Θα είναι ένα, θα είναι δύο, θα είναι τρία πράγματα. Σίγουρα θα αγοράσω και τα περισσότερα ρούχα μου είναι από H&M, παρά από Bershka ή από Zara ή από Pull&Bear. Είναι η αγαπημένη μου αλυσίδα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε γιατί είναι αρκετά. Λοιπόν, τυχαία θα τραβάω. Πήρα αυτό εδώ το πουκάμισο. Το ασπρόμαυρο είναι σχετικά μακρύ, δηλαδή καλύπτει τον μισό ποπό και λίγο παραπάνω θα έλεγα. Η τιμή του ήταν 19,99, 20 ευρώ δηλαδή. Νομίζω έχει βαμβάκι μέσα, δηλαδή φαίνεται είναι απαλό. Αυτό εδώ. Θα το ήθελα και λίγο μεγαλύτερο, 40 δηλαδή, αλλά το πήρα 38. Μακάρι να υπήρχε 40, αλλά τουλάχιστον στα H&M που πήγα εγώ δεν υπήρχε 40. Αυτό. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το κλασικό... είναι και γυρισμένο από την ανάποδη. Πήρα αυτό εδώ το κλασικό μπλουζάκι. Το μακό βαμβακερό. Το πήρα σε αυτό εδώ το καφέ χρώμα. Η τιμή του είχε 4,99. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Με βολεύουν πάρα πολύ αυτά εδώ τα μπλουζάκια. Έχω από τα H&M τουλάχιστον 3-4 σε μαύρο, πήρα αυτό εδώ σε καφέ και το πήρα και σε μπλε σκούρο, αλλά με λαιμόκοψη χαμόγελο αυτή τη φορά και πάλι είχε και αυτό 4,99. Λοιπόν, είναι αυτό. Εγώ να σας πω ότι ζεστάνομαι πάρα πολύ, οπότε χειμώνα καλοκαίρι προτιμώ να βάλω ένα τέτοιο μπλουζάκι, ένα ζακετάκι, παρά ζιβάγκο και φούτερ και χοντρά ρούχα. Γι' αυτό ακόμα και το χειμώνα τα φοράω αυτά τα μπλουζάκια. Επίσης, πήγα να πάρω αυτά εδώ τα φανελάκια, τα κλασικά, τα αθλητικά. Αλλά δεν είχε σε μαύρο, είχαν τελειώσει όλα και πήρα αυτό σε πιο βαρδιά γραμμή. Το ήθελα για να κατεβαίνει μέχρι λίγο πιο κάτω από το ποπό, ώστε να το φοράω και με πιο κοντά μπλουζάκια. Και να ψιλοζεσταίνομαι, δηλαδή να φοράω αυτό και από πάνω μπορεί να φορέσω κάποιο πουκαμισάκι ή να φοράω κάποιο άλλο λίγο πιο κοντό μακό μπλουζάκι. Η τιμή του ήταν και αυτό 4,99 και πήρα αυτό εδώ, το βρήκα σε γκρι. Όλα είναι γυρισμένα από την άποδη, εντάξει. Λοιπόν, σε γκρι υπήρχε, να το είναι αυτό εδώ το αθλητικό και αυτό είχε 4,99. Και αυτό, όπως θα δείτε, είναι πάρα πολύ μακρύ και το νούμερο είναι το small, δηλαδή τα νούμερα είναι λίγο ό,τι να είναι, ενώ εγώ φοράω γενικά large τα ρούχα. Αυτό εδώ ήταν small και μου κάθισε πολύ καλά και είναι και πολύ μακρύ. Δηλαδή για κορίτσια τα οποία είναι πολύ αδύνατα, τύπου 50 κιλά, άνετα φοριέται και σαν φορεματάκι κάτι τέτοιο. Άνετα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο απόκτημα με ρούχα. Α, όχι. Πήρα και αυτό εδώ το μπλουζάκι το οποίο φοράω, το έβαλα κατευθείαν να το δοκιμάσω και το άφησα για να γυρίσω το βιντεάκι. Είναι αυτό εδώ, είναι see-through. Και αυτό είχε νομίζω 10 ευρώ. Το έχω και σε μπλε σκούρο αυτό, παλαιότερα το είχα πάρει πέρυσι, κάθε χρόνο το βγάζουν αυτά τα H&M. Το έχουν και σε ροζ, αλλά πήρα μαύρο, αλλά δυστυχώς το πήρα λίγο φαρδί, έπρεπε να το πάρω medium και το πήρα large. Οπότε μου είναι λίγο, παρά είναι λίγο φαρδί, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε σε ένα τελευταίο απόκτημα. Το οποίο ήταν αυτό που προχωράς και βγαίνεις για να πας στο ταμείο και ξαφνικά βλέπεις ένα ρούχο μόνο το οποίο σε φωνάζει και είναι σε ένα άσχετο σταν ολομόναχο και λες το καημένο. Ναι, αυτό έπαθα και πήρα ένα χρώμα το οποίο συχαίνομαι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, μάλλον δεν είμαι καλά. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ την πουκαμίσα, πώς να το πω. Είναι έτσι και πάει μακρύ, κάνει εδώ ένα φραμπαλά μπροστά. Είναι πάρα πολύ φιλικό και πάρα πολύ κόμψο ρούχο. Θα το βάλω κάπως έτσι να το δείτε. Δεν ξέρω καν αν θα το βάλω. Δεν ξέρω γιατί το πήρα. Βασικά το πήρα γιατί ήταν το νούμερό μου. Ήταν το νούμερο 42, στις πουκαμίσες φοράω μεγάλο νούμερο, φοράω 42.
Είναι αμάνικο και είναι μακρύ. Κάνει μπροστά αυτήν εδώ τη μύτη. Η τιμή του ήταν τσιμμένη, είχε 20 ευρώ. Αλλά το λυπήθηκα και το πήρα. Εδώ θα δείτε ότι κουμπώνει μπροστά όλο με κουμπάκια. Νομίζω ότι με κολάν, γιατί καλύπτει αρκετά, με κολάν και με μία γόβα θα είναι όμορφο ντύσιμο. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα είμαι ακόμα ντεμή. Μπορεί να το πήρα και να μην το βάλω κιόλας, αλλά νομίζω θα το βάλω. Θα το βάλω, κρίμα είναι. Θα το βάλω. Πάει και αυτό. Να σας δείξω και την πήρα στο μικρό. Στο μικρό πήρα αυτό. Τρελαίνομαι για το μπλε σκούρο, το αγαπημένο μου χρώμα. Εδώ. Το πήρα λίγο πιο μεγάλο για να το φοράει και τους επόμενους μήνες. 12 με 18 το πήρα. Τι όμορφο που είναι. Και πάμε και στα καλλιτικά. Καλλιτικά έχω αρκετό πράγμα να σας δείξω. Να σας δείξω βασικά και τη θήκη που μου δώσανε για να βάλω το δωράκι το μικρό. Όμορφη, έτσι. Λοιπόν. Και πάμε στα καλλιτικά να τα ανοίξουμε μαζί. Πήρα αυτό εδώ το σετάκι, το οποίο είχε 5,99. Τραβάει το μάτι τη συσκευασία, εντάξει, κακά τα ψέματα. Αν ήταν σε κάποια άλλη συσκευασία, ίσως να μην το κοιτούσα καν. Γυναίκες σου λέει μετά. Λοιπόν, να το ανοίξουμε μαζί, να το δούμε. Εν τω μεταξύ, εγώ τα nail polish της του H&M δεν μ' αρέσουν καθόλου. Αλλά πάλι έπεσα στο ίδιο τρυπάκι. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα δύο χρωματάκια. Θα τα βρείτε σε τάκι. Λέγεται το Lip Gloss Shimmering Red και έχει ένα πάρα πολύ όμορφο ιριδίζον, μοβ, χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει τέτοιο πινελάκι. Μυρίζει κλασικά, όπως όλα τα Lip Gloss της H&M, βανίλια. Αυτό δεν μου αρέσει βέβαια. Η απόδοσή του είναι αυτή, αρκετά καλή θα έλεγα. Και φυσικά αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω από ένα λίγο πιο σκούρο κραγιόν ή πάνω από ένα μοβ κραγιόν ή πάνω από ένα ψιλομαύρο, κόκκινο-μαύρο κραγιόν. Αυτό. Και το Lip Gloss, βασικά δεν έχω κανένα τέτοιο χρώμα, γι' αυτό με τράβηξε. Λέγεται Glam Red. Τώρα γιατί το λέει Red, δεν ξέρω. Δαμασκηνή είναι, αλλά δαμασκηνή, μελιτζανή. Για να δούμε και το πινελάκι του. Έχει ωραίο πινελάκι, φαρδί και φαίνεται όμορφη όζα. Να τι. Πάω τρελαίνομαι. Και γενικά είναι πάρα πολύ κομψή συσκευασία σε σχέση με τις άλλες κλασικές τετράγωνους του H&M. Είναι πάρα πολύ κλασική και πάρα πολύ όμορφη. Χαλάλη μωρέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα Lip Gloss. Λοιπόν, να τα ανοίξω να τα δούμε όλα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το ροζ, το οποίο είναι... Είναι. Milano Moment. Αυτά έχουν μόνο 1,90. Πω, πολύ βανίλια. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν γράφουν και τέλειο. Ίσα λίγο για να μην το δώνω στα χείλη είναι αυτά, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, μωρά, 1,90 είχα. Λοιπόν, πήρα αυτό το οποίο λέγεται Berlin Night. Έχει πολύ ωραίο χρώμα σάπιου μήλου. Αυτό έχει πάρα πολύ ωραία απόδοση. Είναι αυτό εδώ. Τη μυρωδιά της βανίλιας. Δεν ξέρω πώς θα αντέξω. Αυτό μάλιστα μυρίζει και λίγο ακόμα περίεργα. Τέλος πάντων, και πήρα και το τελευταίο, το οποίο είναι μπες με ρυθμούς μέσα ροζ. Αυτό δείχνει πάρα πολύ όμορφο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Τους ρυθμούς που κάνει. Έχει ένα τέτοιο κραγιόνι MAC Lip Gloss, το οποίο δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Θυμάμαι, μου διαφεύγει. Έχει ένα παρόμοιο lip gloss MAC. Νομίζω λέγεται see-through. Κάπως λέγεται. Αν διαγράφει και αν φαίνεται. Κάνει πάρα πολύ ωραία νερά μέσα ροζ.
Αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πέφτει ο ήλιος, θα γυαλίζει πάρα πολύ ωραία στα χείλη. Λοιπόν, πάμε στο bronzer, παύλα blush που πήρα. Είναι το, από τη σειρά Make Me Blush, blusher. Για όποιο κόστος δεν τα έχετε δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ οικονομικά. Κάποια έχουν 3,95 και κάποια έχουν 4,95 και τα highlighters τους έχουν 5,95. Δείτε πόσο κόμψη συσκευασία. Και έχουν καταπληκτική απόδοση. Εγώ έχω το Dazzling Peach, είναι πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Και τώρα πήρα το bronze, το οποίο είναι σαν bronzer στην ουσία, αλλά έχει μέσα και shimmer. Κάνει κάποιες γυαλάδες ροζ, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι σκέτο δηλαδή matte bronzer. Δεν έχει glitter μέσα, απλά έχει μια υφή σατινέ, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Βάλουμε εδώ να το δείτε. Δείτε τι ωραία απόδοση που έχει. Το νούμερο 15 είναι. Για 3,99 κάτι τέτοιο αξίζει πάρα πολλά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Δείτε τα όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Γιατί παίρνω τέτοια πράγματα. Με τράβηξε η συσκευασία, είναι αυτή εδώ η μικρή συσκευασία. Τόσες παλέτες που έχω, δεν έχω ούτε χώρο να τις βάλω. Και φυσικά ξεχνάω μετά ότι έχω τέτοιες παλέτες μικρές και δεν τις χρησιμοποιώ ποτέ. Η τιμή του ήταν στα 4,99. Αλλά ο λόγος που το πήρα είναι γιατί το είχε τέστερ, οπότε άγγιξα τις σκιές. Και είναι πάρα πολύ καλές, είναι πουδρένιες. Πάρα πολύ καλή απόδοση. Και μάλιστα αυτά εδώ τα τρία χρώματα θα είναι πολύ ωραίο highlighter, γι' αυτό το πήρα. Και αυτό εδώ το... και ένα καφέ, πάντα χρειάζεται, αυτά είναι, που να σας τα κάνω swatch, πολύ ωραία γράφουμε, εκεί, δείτε το άλλη μια φορά, δεν λέει νούμερο, γιατί ένα είναι στην ουσία, δεν έχει άλλες αποχρώσεις, και κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ ωραίο για δωράκι, δηλαδή για κορίτσια που τώρα αρχίζουν και βάφονται ή γενικά τους αρέσει το μακιγιάζ, δηλαδή το να πάρεις σε ένα κορίτσι ένα τέτοιο που έχει 4,99, να πάρεις ένα τέτοιο που έχει 1,90 και ένα μπλάσερ, είναι στην ουσία ολόκληρο μακιγιάζ και πληρώνεις 5, 4, 10 ευρώ, 10 ευρώ και παίρνεις αυτά εδώ τα 3. Είναι πάρα πολύ ωραίο στα δώρα και έχουν πολύ καλή ποιότητα, θα πάρεις ας πούμε και μια οζίτσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι ευχαριστημένη γενικά από τα H&M. Το μόνο που μου τη δίνει είναι ότι τα νούμερα φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα και από τα μικρά νούμερα βρίσκεις άπειρα, ενώ τα λίγο πιο large, ας πούμε, extra large, φεύγουν πολύ γρήγορα και πρέπει να ψάχνεις. Και ένα άλλο που μου τη δίνει είναι στα H&M που έχουν γεμάτες τις, πώς το λένε, τις κρεμάστρες και δεν μπορείς να τα μετακινήσεις για να ψάξεις τα νούμερα. Αυτό λίγο με εκνευρίζει. Αλλά κατά τα άλλα, όταν πάω H&M, πάντα θα βρω κάτι να ψωνίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω H&M και να μην βρω ούτε ένα μπλουζάκι να ψωνίσω. Γι' αυτό και κατέληξα να πάρω όλα αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το haul. Μην ξεχάσετε να βάλετε like και να πάτε να δείτε το προηγούμενο βιντεάκι που ήταν τα αγαπημένα προϊόντα του μήνα Νοεμβρίου. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω σχόλιά σας και πόσο μάλλον όμορφα σχόλια. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια!